Η δημιουργία τετραετού γυμνασίου θα μπορούσε να εξασφαλίσει έναν κορμό εκπαίδευση για του μαθητέ, ενώ για το Λύκειο το σχήμα αυτό θα ήταν περισσότερο ερευνητικό, με δυνατότητε επιλογών ομάδων μαθημάτων, σημείωσε ο πρόεδρο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, κ. Λιάκο, σε δηλώσει του στην εφημερίδα Αυγή. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα περιοριστεί μόνο στο γενικό Λύκειο, καθώ υπάρχουν σκέψει και για το επαγγελματικό Λύκειο να γίνει διαιτέ. Οι εξετάσει καταστρέφουν το λύκειο, λυκειοποιούν το γυμνάσιο και μεταφέρουν την πίεση των εξετάσεων στο δημοτικό, γιγαντώνοντα και επεκτείνοντα την παραπαιδεία. Κόβουν κάθε χρόνο δύο μήνε από τη σχολική χρονιά. Από τη στιγμή που αρχίζουν οι εξετάσει, παραλύει η μέση εκπαίδευση, υποστηρίζει ο κ. Λιάκο. Στην ερώτηση πώ σκοπεύετε να παρέμβετε για να αλλάξετε αυτή την κατάσταση, απαντά. Το σενάριο, η υπόθεση εργασία, γιατί δεν υπάρχει κάποια ηλυμένη απόφαση ακόμα, με το οποίο εργάζεται η Επιτροπή Διαλόγου, αποστολή τη μελέτη τη δυνατότητα απελευθέρωση των λιγότερα ζητούμενων μαθημάτων από τι εξετάσει. Επειδή το σύστημα των εξετάσεων, παρά το διαστροφικό του χαρακτήρα, χαίρει εκτίμηση ω αντικείμενο και αμερόληπτο σε πρώτο στάδιο, δεν χρειάζεται να ανατραπεί. Η υπόθεση είναι ότι σε όσα τμήματα οι υποψήφοι είναι λιγότεροι από τι προσφερόμενε θέσει, θα αρκεί για την εισαγωγή το αναμορφωμένο απολυτήριο του Λυκείου. Εκεί όμω, όπου οι υποψήφοι υπερβαίνουν τι προσφερόμενε θέσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ισχύον σύστημα εξετάσεων. Σε δεύτερη φάση, όταν αποδειχθεί το εύρο, η και η λειτουργικότητα του νέου συστήματο θα επιχειρηθεί στα διακή αλλαγή των εξετάσεων και στι σχολέ υψηλή ζήτηση. Μια άλλη σκέψη είναι ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το Λύκειο μέσα από το σύστημα 4 χρόνια γυμνάσιο και 2 χρόνια λύκειο, ώστε να παράγει ένα αξιόπιστο δίπλωμα. Το σχήμα 4 και 2 μπορεί να εξασφαλίσει έναν κορμό εκπαίδευση στο γυμνάσιο, ενώ το λύκειο στο σχήμα αυτό θα γίνει περισσότερο ερευνητικό, με δυνατότητε επιλογών ομάδων μαθημάτων. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο επαγγελματικό διαιτέ λύκειο, με δυνατότητε εκπαίδευση και στου τόπου εργασία.